Προτεραιότητές του τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του προσφυγικού χωριού μας. Έτσι, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα αυτό το προσεκτικά συλλεγμένο αρχαιακό υλικό να το μοιραζόμαστε μαζί σας και ταυτόχρονα να υπάρχει σε όλους σας η δυνατότητα να προσθέσετε καινούργια στοιχεία. Η προσπάθεια αυτή του συλλόγου μας δεν σταματάει εδώ. Με τη δική σας βοήθεια, ελπίζουμε να εμπλουτίσουμε τη συλλογή μας με νέο φωτογραφικό υλικό, έγγραφα ή πληροφορικές μαρτυρίες που πιθανό να έχετε στην κατοχή σας. Η σημερινή μας παρουσίαση με αφορμή τα 100 χρόνια από την εξορία των Πυρκετών στην Ανατολή, παράλληλα με την έκθεση φωτογραφίας από το Βόσφορο στον Εγωικό και την έκδοση του νέου ιστορικού μας ημερολογίου του 2016, είναι ένα αφιέρωμα μνήμης σε αυτούς που μέσα από διωγμούς, εξορίες και ανταλλαγές κατάφεραν να κρατήσουν τη ζωή τους και να δώσουν και σε εμάς ζωή. Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Προέδρου, κ. Πέτρου Τσελούδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε εδώ απόψε σε αυτό το σημαντικό για μας ιστορικό αφιέρωμα. Καλωσορίζουμε και τους εκλεκτούς ομιλητές μας, την κυρία Βασιλική Τσακόγλου και τον κύριο Βλάση Ακτζίδη, που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεοπυριωτών Ευβίας ιδρύθηκε το 1979 και έχει έδρα του την Αθήνα. Βασικός σκοπός του είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προσφυγικού χωριού μας, η διατήρηση της πολιτισμικής τους φυσιογνωμίας, καθώς και η συγκέντρωση, μελέτη και επικοινωνία των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με το ιστορικό μας παρελθόν.